ανοίγει τις πύλες του το συνέδριο του ΤΕΦΑ που φέτος πραγματοποιείται για 27η συνεχόμενη χρονιά με πλούσιο πρόγραμμα. Είναι ένα συνέδριο το οποίο διοργανώνει το τμήμα μας από το 1993 ανελιπώς και παρόλο που έχει γίνει θεσμός πια, καταφέρνει κάθε χρόνο και ανανεώνεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες και στα καινούργια δεδομένα της αθλητικής επιστήμης. Φέτος έχει ακόμα μία ιδιαιτερότητα, θα μπορούσα να πω ότι είναι επετειακό, γιατί συμπίπτει με τα 35 χρόνια, με τον εορτασμό των 35 χρόνων από την ίδρυση του ΤΕΦΑ. Για τα παιχνίδια χωρίς σύνορα που πραγματοποιούνται από σήμερα στα πλαίσια του συνεδρίου του ΤΕΦΑ, μίλησε ο καθηγητής κύριος Αλμπανίδης. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων των 35 χρόνων του ΤΕΦΑ, το τμήμα μας σήμερα και αύριο, 8 και 9 Μαΐου, στις αθλητικές του εγκαταστάσεις διοργανώνει ημέρες άθλησης 2019, το πρώτο φεστιβάλ παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, είναι ενταγμένη στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος του Be Active και διοργανώνεται σε συνεργασία με το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου φυσικής αγωγής του ΠΕΚΕΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την υποστήριξη του Δήμου Κομωτινής και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 παιχνίδια συνεργασίας, 2 παιχνίδια ενσυναίσθησης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 2 αθλοπαιδιές με τροποποιημένους κανονισμούς, καθώς επίσης και χορό. Όπως αντιλαμβάνεστε, το πρόγραμμα έχει σαν σκοπό να φέρει κοντά μαθητές και μαθήτριες των δημόσιων και μειονοτικών σχολείων. Έχει σαν σκοπό να δώσει την ευκαιρία της γνωριμίας, της χαράς, του παιχνιδιού σε παιδιά που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, από διαφορετικές κουλτούρες, από διαφορετικές θρησκείες, δίνοντάς τους μια ευκαιρία συνύπαρξης και γνωριμίας. Το συνέδριο του ΤΕΦΑ είναι το μοναδικό συνέδριο που πραγματοποιείται για 27 συνεχόμενα χρόνια, σημείωσε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Αντώνης Καμπάς που ανέφερε το πρόγραμμα. 27ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 27 χρόνια συνεχόμενα όπως προαναφέρθηκε από το 1993 μέχρι σήμερα. Δεν είναι κακό να το λέμε και να το ξαναλέμε. Ξαναλέω λοιπόν όπως κάθε χρονιά ότι αν ψάξετε στη βιβλιογραφία, οπουδήποτε, στο Google θέλετε, σε όποια αναζήτηση κάνετε, 27 χρόνια συνεχόμενο συνέδριο δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Ξεκινάμε την Παρασκευή το πρωί, όπως εδώ και 3-4 χρόνια, με την ημερίδα εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής, μια ημερίδα που είναι ανοιχτή στους καθηγητές φυσικής αγωγής. Τους προσκαλούμε φυσικά με ένα πολύ μικρό κόστος να συνεχίσουν να παρακολουθούν το τριήμερο του συνεδρίου. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός που μας έχει συνηθίσει η πάλι όλα τα χρόνια που υπάρχει το συνέδριο. Οπότε ανά 4-5 χρόνια υπάρχει κάποιο γεγονός που συνδέεται με την πάλι. Αυτή τη φορά είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, γιατί έχει επιλεγεί το συνέδριο της Κομωτινής από την Επιστημονική Επιτροπή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας να κάνει εδώ τη συνάντησή του, τη διεθνή συνάντησή του. Για τους στόχους του συνεδρίου μίλησε η κοσμήτερας του ΤΕΦΑ Ελένη Δούδα, καθώς φέτος αποκτά πιο ανθρώπινο χαρακτήρα. Για 27η χρονιά, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το οποίο φέτο αποκτά μεγαλύτερη έγκλη και λαμπρότητα, διότι συμπίπτει και με τα 35 χρόνια λειτουργίας του τμήματος. Έτσι λοιπόν, εκτός από ένα επιστημονικό συνέδριο, εκτός από τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα που έχει, αποκτά και έναν πιο ανθρώπινο συναισθηματικό χαρακτήρα, γιατί φέτο θα γίνει ένα ακαδημαϊκό αντάμωμα όλων των διδασκόντων και των συνεργατών του διοικητικού προσωπικού που έχει υπηρετήσει στο τμήμα μας από το 1984 που ξεκίνησε η λειτουργία του μέχρι και σήμερα.